Δηλώσει στην εκπομπή Μέγα Καλημέρα έκανε το πρωί τη 5η, 21η, στην εκπομπή Μέγα Καλημέρα ο Σπύρος Δημητρίου, ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύλληψη του εντολέα του καθώς και στη μήνυση που κατέθεσε κατά της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δελιθανάση. Η σύλληψη του Κώστα Δόξα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, έγινε καθώς ο τραγουδιστής δεν είχε καταθέσει τη διατροφή στην ημερομηνία που έχει οριστεί. Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Κώστα Δόξα για τη Μαρία Δελιθανάση. Είτε ο σύζυγος του κυρίου Δόξα, διψασμένη για δημοσιότητα, έδωσε τη σύλληψη στα 5 λεπτά από την ώρα που έλαβε χώρα η προσαγωγή του στο τμήμα, καθώς η ίδια την είχε ενορχιστρώσει. Συγκεκριμένα, εδώ πρόκειται για μία υπόθεση διατροφής, όπου τον Ιούνιο του 2021 το δικαστήριο απεφάνθη ότι είτε ο σύζυγος του κυρίου Δόξα μπορεί να συντηρεί τον εαυτό της, είναι μία υγιής κοπέλα, νέα και μπορεί να εργαστεί, οπότε δεν χρειάζεται να τη διατρέφει ο κύριος Δόξας και έτσι το δικαστήριο αποφάσισε να μειωθεί η διατροφή ως προς το σκέλος της τέος συζύγου. Της επιδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 2021 και έτσι του όφιλε 2.000 ευρώ. Ωστόσο, επειδή οι διατροφές δεν συμψηφίζονται, και εγώ και η κυρία Μαστοράκη που εκπροσωπούμε τον κύριο Δόξα του υποδείξαμε να καταβάλει τη διατροφή. Τον μήνα Ιανουάριο και καταβάλλοντας πλέον τη μειωμένη διατροφή, και λόγω ότι έκλεισαν τα καταστήματα λόγω κορονοϊού, καθυστέρησε να καταβάλει τη διατροφή λίγες ημέρες, ωστόσο την κατέβαλε κανονικά. Καθυστερώντας είτε ο σύζυγος, υπέβαλε μήνυση για μη καταβολή διατροφής, ωστόσο ο κύριος Δόξας την είχε καταβάλει και εχθές και ενώσο είχε την εβδομαδιαία προβλεπόμενη επαφή με τη θυγατέρα του και ενώσο είχε λάβει τη διατροφή, τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα και την ώρα που παρέδιδε τη θυγατέρα στο σπίτι της τέος συζύγου, υπέδειξε η ίδια είτε ο σύζυγος να τον συλλάβουν. Ακολούθησε ο κύριος Δόξας στους αστυνομικούς, απέδειξε ότι έχει καταβάλει τη διατροφή και αφέθηκε ελεύθερος. Καταλαβαίνετε ότι προκάλεσε την καταδίωξή του από τις αρχές γνωρίζοντας ότι το περιστατικό που καταγγέλει είναι ψευδές. Και ασφαλώς, ήδη ο συνεργάτης μου στη Θεσσαλονίκη, υπέβαλε μήνυση κατά της τέος συζύγου του, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα. Οι δηλώσεις του Δόξα για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγο του. Πριν μερικούς μήνες ήμουν σε ένα σόου ενός καναλιού, όπου δυστυχώς έφυγα ή με φύγανε για να το πω πιο σωστά. Διαμάχη λέγεται αυτό με τη γυναίκα μου, αλλά στην ουσία είναι κοινά δικαστήρια που όταν θέλεις κάτι πας στον δικαστή, εφόσον δεν μπορείς να συνεννοηθείς εσύ και πρέπει εκείνος να στολίσει. Πιστεύω ότι θα τραβήξει αυτό δυστυχώς, αλλά στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Γρηγόρη Πετράκου για το εμβόλιο του κορονοϊού, έχει δίκιο ο Γρηγόρης Πετράκος. Συμφωνώ μαζί του. Καταρχήν ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη δική του γνώμη και δεύτερον θεωρώ καλό να υπάρχει κριτική σκέψη. Το καλό που κάνει ο Γρηγόρης είναι που παραθέτει τι υπάρχει. Στην Σούπερ Κατερίνα μίλησε και η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα, ήταν ένα εφετείο το οποίο έκανε ο πρώην σύζυγος μου και τραγουδιστής Κώστας Δόξας προς εμένα και ζητάει τη μείωση της διατροφής και την επιμέλεια της κόρης μας. Επικαλέστηκε ότι δεν βγάζει χρήματα, ότι δεν εργάζεται, ενώ όλοι ξέρουμε ότι εργάζεται και κάνει και αναρτήσεις στα social media. Μέχρι σήμερα έδινε 500 ευρώ για το παιδί και 100 για εμένα και ζητάει να δίνει συνολικά 300 ευρώ κάθε μήνα. Συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει κάνει ο κύριος Δόξας από το καλοκαίρι και ζητάει τη μείωση της διατροφής και την ανάθεση σε αυτόν της επιμέλειας του παιδιού που έχω εγώ αποκλειστικά μέχρι σήμερα. Ζητάει αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στον ίδιο. Εκείνος βλέπει το παιδί κάθε εβδομάδα, όπως ορίζει η δικαστική απόφαση. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει από τα δικαστήρια. Εγώ μπορεί να ζητήσω ένα διαστημόπλοιο. Τι σημαίνει, ότι θα το πάρω.